Αφού και επισήμως βρισκόμαστε στην άνοιξη, σκέφτηκα να κάνω μια βόλτα στη θάλασσα. Ο καιρός όμως είχε άλλες διαθέσεις. Πήγα σε μια περιοχή της Ιδυλίας. Από αυτό που θα δεις, θα καταλάβεις ότι δεν είναι τυχαίο το όνομα του Δήμου. Επέλεξα την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και στον κόμβο της Ελευσίνας έκανα δεξιά, ακολουθώντας την παλιά Εθνική Αθηνών Θήβας. Μερικές στροφές μετά την Αγία Σωτήρα με τις ταβέρνες, έστριψα αριστερά σε μια διαδρομή μαγευτική και με καλή σήμανση. Για πότε το αυτοκίνητο κατάπιε 62 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, δεν το κατάλαβα. Σύμμαχο στην τσέπη όμως είχα το φυσικό αέριο, το οικολογικό καύσιμο που κινούσε το αυτοκίνητο με το οποίο έκανα τη βόλτα μου. Είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και σε περίπτωση που απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα απομακρύνεται άμεσα. Για να καταλάβεις, το πήγαινε έλα στο Πόρτο Γερμενό μου κόστισε μόλις 4 ευρώ. Η διαδρομή για τα Εγώστενα ή αλλιώς το Πόρτο Γερμενό μέσα από το όρος Πατέρα είναι συναρπαστική. Είχε συννεφιά και φυσούσε την ημέρα που πήγα. Εγώ τώρα τι να πω. Τα λέει όλα το τοπίο. Το Πόρτο Γερμενό, τα Εγώστενα της αρχαιότητας, είναι ένας οικισμός στο μυχό ενός κόλπου στα δυτικά όρια της Αττικής. Η δόμηση μπορεί να είναι άναρχη και να μην έχει χαρακτηριστικά παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σε πολλές περιπτώσεις, όμως οι παραλίες με τα τυρκουάζ νερά είναι εκείνες που μαγνητίζουν το βλέμμα. Θάλασσα μπροστά, πεύκα πίσω, τι άλλο θες, φαντάσου πως θα είναι το καλοκαίρι εδώ. Ακριβώς πάνω από τις αμμουδιαρές ακρογιαλιές του Πόρτο Γερμενού είναι μια σειρά από καφέ και ταβέρνες που θα ικανοποιήσουν την πείνα σου. Ακόμα και με καιρό σαν αυτό που μου έτυχε, μια βόλτα εκεί που τελειώνει η θάλασσα μεγιστοποιεί το βαθμό της απόδρασης εκτός Αθηνών. Πριν να αφήσω το Πόρτο Γερμενό, έκανα στάση στο Φρούριο των Εγωσθένων με στρατηγική σημασία στην αρχαιότητα και τα Βυζαντινά χρόνια. Χτισμένο πάνω σε ένα λόφο το 343 π.Χ., θεωρείται το καλύτερα διατηρούμενο αρχαίο κάστρο. Στο εσωτερικό της Ακρόπολης του, την ύστερη Βυζαντινή περίοδο φιλοξένησε μοναστήρι, από το οποίο σώζονται τα ερείπια κελιών και το καθολικό. Δίπλα στα χαλάσματα του μοναστηριού υπάρχει το νεότερο εκκλησάκι της Παναγίας με ένα μεγάλο πεύκο να το σκεπάζει σαν ομπρέλα. Τα σύννεφα που έτρεχαν στον ουρανό, το ανοιξιάτικο ένδυμα της φύσης, προκαλούσαν έμπνευση για φωτογραφίες. Το Πόρτο Γερμενό με κέρδισε. Η διαδρομή ως εκεί, οι φιλόξενοι άνθρωποι του οικισμού και οι φυσικές ομορφιές του είναι καλοί λόγοι για να πας κι εσύ. Επόμενη απόδραση είναι το μέρος εκείνο που κατά τη μυθολογία ο Ηρακλής πάλεψε με ένα λιοντάρι.